Λοιπόν, ευχαριστούμε που είστε εδώ και ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων, η συνεργασία μας από την πρώτη στιγμή με την Επιτροπή Ελλάδα 21 ήταν αγαστή. Παρόλο που η πανδημία μας άλλαξε τα σχέδια, εμείς συνεχίσαμε και συνεχίζουμε να κάνουμε προγραμματισμό, να προγραμματίζουμε πολιτικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια και ήδη έχουμε υλοποιήσει σαν Δήμος αρκετές από αυτές. Από την αρχή του έτους, τηρώντας φυσικά τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα. Η συνεργασία θα συνεχιστεί και με αρκετές δράσεις ως το τέλος του έτους και σίγουρα την επόμενη χρονιά, που θέλουμε να πιστεύουμε πως θα έχουμε βγει από την πανδημία, θα πραγματοποιήσουμε αρκετές από τις εκδηλώσεις αυτές. Έχουν συζητηθεί πολλά μεταξύ Δήμου και Επιτροπής. Το Σαββατοκύριακο, 12 και 13 Ιουνίου, έχουμε μια κοινή δράση με την Επιτροπή στην Καλαμάτα, με ένα project που τρέχει σε 18 πόλεις της Ελλάδος παράλληλα. Η Καλαμάτα πρωτοπορεί πολιτιστικά και θα συνεχίσει να πρωτοπορεί. Περισσότερα θα πούμε σύντομα με την έναρξη του πολιτιστικού καλοκαιριού. Αυτά από μένα. Το λόγο έχει ο κύριος Αντιδήμαρχος. Καλησπέρα σας και από μένα. Στο πλαίσιο εορτασμού των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, η Καλαμάτα είναι μία από τις πόλεις που θα πραγματοποιηθεί η δράση με θέμα επιθυμία ελευθερίας, ζωντανεύοντας την ιστορία της Επανάστασης σε 18 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για μία εκ των δράσεων της Επιτροπής Ελλάδα 2021, η οποία αφορά σε μία οπτικοποιημένη αφήγηση της Επανάστασης μέσα από έργα τέχνης σύγχρονα με αυτήν. Το θέμα της προβολής είναι η αφήγηση της Επανάστασης του 1821 με αφετηρία τα προεπαναστατικά χρόνια και κατάληξη τη δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους. Η δράση αυτή αφορά την ταυτόχρονη προβολή σε επιλεγμένα κτίρια 18 πόλεων σε όλη την Ελλάδα με προεξάχων το κτίριο της Βουλής των Ελλήνων. Στην πόλη μας η προβολή θα γίνει στην πρόσωψη του οικαστικού εργαστηρίου του Δήμου Καλαμάτας επί της οδού Ναβαρίνου το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Ιουνίου. Συνολικά θα γίνουν 5 προβολές την κάθε ημέρα διάρκειας περίπου μισής ώρας και η πρώτη προβολή την κάθε ημέρα θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο εγχείρημα projection mapping που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα και θα υλοποιηθεί με ευθύνη του εργαστηρίου μεταβαλλόμενων ευθείων περιβαλλόντων της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης. Εκτός από την ιστορία της Επανάστασης, οι προβολές θα δίνουν έμφαση και στην ιδιαίτερη ιστορία και τους ήρωες της κάθε πόλεως. Ένα περίπου μήνα μετά τις προβολές θα ξεκινήσει η λειτουργία μιας ψηφιακής εφαρμογής, η οποία με τη χρήση επαυξημένης πραγματικότητας θα προσφέρει τη δυνατότητα στους κατοίκους και τους επισκέπτες των 18 πόλεων να παρακολουθούν μέσα από το κινητό τους τηλέφωνο ή το τάμπλετ τους το οπτικοακουστικό αφήγημα που θα προβληθεί. Η δράση, να πούμε στο σημείο αυτό, ότι είχε προγραμματιστεί για την 25η Μαρτίου, αλλά λόγω των συγκυριών μεταφέρθηκε για τις 12 και τις 13 Ιουνίου. Να τονίσω τέλος ότι η οδός Ναβαρίνου θα παραμείνει κανονικά ανοιχτή. Στο σημείο αυτό, τις ώρες εκείνες, θα υπάρχει κλιμάκιο τόσο από την ελληνική αστυνομία όσο και από τη δημοτική αστυνομία για την εύρυθμη κυκλοφορία των αυτοκινήτων αλλά και την τήρηση των απαιτούμενων υγειονομικών πρωτοκόλων. Το μόνο σημείο το οποίο θα κλείσει τις ώρες αυτές είναι η οδός Ρήγα Φεραίου και από την οδό Σανταρόζα μέχρι και την οδό Ναβαρίνου. Σας ευχαριστώ.